Καλημέρα φίλοι του καναλιού. Βρισκόμαστε. Για πείτε μου πού βρισκόμαστε. Δες πώς συνδυάζουν αυτά τα παλιά κτίσματα με την πολυκατοικία πάνω. Η Στοά του Νότη είναι εδώ. Η Στοά του Νότη. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή. Κυριακή. Το λεωφορείο. Το λεωφορείο που βγήκε από τις Καμάρες. Κυριακή 28 Ιουλίου σήμερα, 2024. Και πάμε να γυρίσουμε σήμερα την οδό Λάμπρου Κατσόνη και Ανθεμίου. Την Ανθεμίου την έχω με το τρενάκι που την περνάω, αλλά δεν την έχω ποτέ σε όνομα στο τίτλο. Λοιπόν, μπανάνες, μήλα. Όποιοι βλέπετε το βιντεάκι, να σταματήσετε τώρα λίγο και να πάτε να φάτε ένα καρπούζι ή άμα είναι χειμώνας, να φάτε ένα πορτοκάλι. Καρπούζι 58 λεπτά το κιλό. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έγιναν οι ανακαινήσεις φέτος το καλοκαίρι. Αυτά από τον Ιούλιο, Μάιο, Ιούλιο οι εργασίες σχεδόν κοντεύουν να τελειώσουν. Και εδώ πέρα, παιδιά, αν θυμάστε, ήταν έτσι ο δρόμος, έτσι από εδώ πέρα κατέβαινε. Και κατέβαινε το 5 το λεωφορείο. Τώρα το κάνανε νησιάδα, φύγαν και τα απορρίμματα από εδώ πέρα που είχε και μπορεί ο κάθε τουρίστας να βγάζει φωτογραφίες τις Καμάρες με φόντο και να κάθεται εδώ πέρα και να βγαίνει φωτογραφίες με φόντο τις Καμάρες. Ωραία, συνεχίζουμε. Εδώ είναι το παλιό δικαστικό μέγαρο, όπως είπαμε. Εδώ η οδός Ομονίας, από εκεί ξεκινήσαμε το σημερινό μας βιντεάκι και συνεχίζουμε. Καμάρες. Εδώ είναι η κάβα του Αγγελίδη. Λοιπόν, και εδώ είναι ο φούρνος του Τσινάρη ή τώρα Φελακίδη. Λίγο, ας σας δείξω λίγο. Λίγο. Για λίγα δευτερόλεπτα να δείτε τα γλυκάκια στη βιτρίνα, παιδιά. Πάντα όποτε περνάω από εδώ πέρα τα παίρνω, κοιτάξτε. Απόλαυση. Για διαλέγει, εκείνη η άσπρη, εκείνη η άσπρη τέλεια. Εκείνη εκεί πέρα, άρε. Απολαύστε και μέσα, πολύ ωραία και εδώ πέρα. Να δούμε λίγο τα και παγωτό. Και παγωτά. Και πολύ ωραία. Φελακίδης. Και στροπιαστά. Τέλεια. Εδώ το φελακίδι, πολύ ωραία παιδιά. Φελακίδι, ο πρώην φούρνος του Τσινάρη και τώρα Φελαχίδης. Ωραία, είναι ο πρώην φούρνος του Τσινάρη. Εδώ είναι πολύ ωραίος κόμβος να το πούμε, γιατί οι τουρίστες έρχονται και από τα κουραγερόπλια εδώ πέρα και όσοι σταματάνε να δουν τις Καμάρες παίρνουν κάτι από εδώ να φάνε. Άρα είναι πολύ σημαντικό το σημείο για να, για να φάρει κάποιος. Οι Καμάρες, κοίτα δε, οι Καμάρες μέσα στην βιτρίνα του Αγγελίδη και οι πραγματικές. Τέλεια. Τέλεια, χαιρετούμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε την οδό Λάμπρου Κατσόνη, όπως είπαμε. Χαιρετούμε. Άρε. Ας σε πάρω λίγο, ας ετοιμαστεί. Καλά είστε, γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Όλα μία δουλειά τώρα. Άρε, ωραία. Περίμενε. Όλα μία καλό. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα, οι φίλοι φώναζαν. Εδώ παιδιά τι λέει, είναι το τέλεια εικόνα παιδιά, το τέλεια, κοίτα, το λιοντάρι και οι καμάρες, ωραία. Άντε. Καλή ξεκούραση, γεια. Ας δω μια και μια ματιά ακόμα, άντε. Άρα, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, για έργα εδώ πέρα και οι ιδιώτες και ο Δήμος, ξέρω εγώ, παίρνουν πολλούς Αλβανούς. Γιατί είναι καλά Μαστόρια η Αλβανία, είναι καλά Μαστόρια. Είναι από την Ήπειρο, είναι. Στην Ήπειρο έχει καλά Μαστόρια, παιδιά. Εδώ, το μνημείο εδώ. Οι Καμάρες. Η Ομόνια, ωραία. Και πάμε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, παιδιά. Έχω σήμερα καπελάκι Ελλήνων Συνέλευση. Εντάξει, Ελλήνων Συνέλευση καπελάκι, subscribe. Εγγραφή στο κανάλι μου, subscribe. Κάτω δεξιά, subscribe. Εγγραφή, ευχαριστώ πολύ. Κουρίο εδώ πέρα. Το φίλο του Σωτήριο, κουρίο, ναι. Ωραία, έχει ένα κουρίο εδώ πέρα, στις Καμάρες. Λοιπόν, και πάμε να ανεβούμε παιδιά την οδό Λάμπρου Κατσόνη. Εδώ πέρα. Συντήρηση. Και άμα δείτε εδώ, κοίτα, το παλιό το σπίτι αυτό, δίπλα από τις Καμάρες. Εικόνα, ε. Ωραία. Καταπληκτική. Άστα να πάνε. Thank you very much for the subscription. Okay, from Serbia.
My friend from Serbia. Ευχαριστώ τον φίλο από τη Σερβία που έκανε εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ. Σέρβος τουρίστας έκανε εγγραφή στο κανάλι μου. Τον ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με μηχανάκι, παιδιά, πώς κατεβαίνω εγώ. Τέλεια, τέλεια. Για. Κοιτάξτε εδώ. Πώς κατεβαίνει το όχημα εδώ στις Καμάρες. Παιδιά, αυτή είναι η ανατολική πλευρά των Καμάρων ή των Καμαρών. Βουκαμπίλια. Βουκαμπίλια. Η Βουκαμπίλια στις Καμάρες. Παιδιά, κοιτάξτε εικόνα. Κοιτάξτε εικόνα. Και το μαγαζί λέγεται Γιασεμί. Γιασεμί λέγεται. Άτοπο διστρόνομη. Κόσμο κάθε, οι Καμάρες, πολύ ωραία εικόνα, παιδιά, πολύ ωραία εικόνα από τις Καμάρες. Και κάτω, παιδιά, είναι η οδός Πιπίνου και Ιερολοχητών πάει από εκεί πέρα. Ωραία, α, είναι πρώτη παρόδος Λάμπρου Κατσόνη. Ωραία. Παιδιά, οι Καμάρες που, από πού εκτείνονται. Εδώ, παιδιά, εκεί μια αυλή που φαίνεται οι Καμάρες έχω πάει. Παιδιά, πατήστε Λάμπρου Κατσόνη και Πάροδη. Έχω ένα βιντεάκι, παιδιά, Λάμπρου Κατσόνη και Πάροδη. Και δείτε όλη τη Λάμπρου Κατσόνη που ανεβαίνει μέχρι πάνω, μέχρι την ιστορική πόρτα. Και δείτε και δεξιά τους παρόδους, πρώτη και δεύτερη πάροδο. Και από πάνω, έχει κάτι παρόδους από εδώ πάνω, και αυτούς τους γύρισα. Λάμπρου Κατσόνη και Πάροδη. Τώρα, επειδή πάνω γυρίσω την οδό Ανθεμίου, δεν την έχω την Ανθεμίου, την έχω μόνο που κατεβαίνοντας από το τρενάκι, πρόπερση το καλοκαίρι. Την Ανθεμίου δεν την έχω, γι' αυτό το σημερινό βίντεο, παιδιά. Παιδιά, δεν είναι καπνομάγαζο το οποίο κατοικείται. Είναι ένα από τα λίγα καπνομάγαζα που κατοικείται. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο καπνομάγαζο, παιδιά, με είσοδο πολυκατοικίας εδώ πέρα. Θα ξέρετε, στην οδό από κάτω ποια είναι, Ιερολοχητών. Ο Πιπίνου, εκείνη είναι η Πιπίνου. Ιερολοχητών είναι αυτή. Δείτε, παιδιά, το βιντεάκι μου, Πιπίνου και Ιερολοχητών. Το έχω το Μάιο, φέτος το Μάιο. Ωραία. Και εδώ όλες τις παρόδους από εδώ πάνω τις έχω. Πατήστε, όπως είπα, Λάμπρου Κατσόνη και Πάροδη. Και δείτε. Λοιπόν, αυτή είναι η οδός Λάμπρου Κατσόνη. Πολύ ωραίο σπίτι. Θα την ανεβούμε όλοι και μόλις φτάνει στην ιστορική εκείνη πόρτα, πύλη, στην πύλη του κάστρου, συνεχίζει Ανθεμίου. Δες εδώ πέρα, κοίτα, αυτά τώρα, τι τα έχει εδώ πέρα. Μισό ευρώ. Μισό ευρώ για να κερδίσει κάτι. Θυμάμαι μικρή και είχε κάτι μπαλάκι εδώ πέρα. Τα παίρναμε τέτοια και χαιρόμασταν. Και είχε μέσα μπιχλιμπιδάκια. Σταυρουδάκια, αλυσιδίτσες. Μπαλίτσες ή κάτι τέτοια. Παιδιά, κοίτα, πολύ ωραίο οδός. Οδός Λάμπρου Κατσόνη. Παιδιά, η οδός Λάμπρου Κατσόνη φωτίζεται υπέροχα. Άμα δείτε και τα χρώματα εδώ πέρα, το πράσινο. Αυτά τα... λαχανί, όχι λαχανί. Τα εκρού. Ωραία, και αυτό το παλιό το σπίτι εδώ, κοιτάξτε. Παιδιά, από εδώ είναι η κάθοδος από το κάστρο. Οι περισσότεροι κατεβαίνουν από εδώ από το κάστρο, δεν ανεβαίνουν. Να δούμε λίγο. Παιδιά, κοιτάξτε στέγες και το παλιό νοσοκομείο. Και αυτό ήταν το παλιό το σπίτι. Παιδιά, Λάμπρου Κατσόνη και Πάροδη. Το έχω σε ένα μοναδικό βιντεάκι. Όλη αυτή την περιοχή τη γυρίζω. Ωραία. Και η Λάμπρου Κατσόνη από εδώ πάει στην Ιαννού που έρχεται το τρενάκι από εδώ. Το τρενάκι. Και συνεχίζει από την Αθηνία που θα βγούμε. Λάμπρου Κατσόνη, να το. Λάμπρου Κατσόνη ανεβαίνει πάνω. Λοιπόν, και εδώ είναι η Πάροδη. Έχω την Πάροδο και από εδώ. Λάμπρου Κατσόνη και από εδώ. Από εδώ σε βγάζει σε αδιέξοδο κάτω από το κάστρο. Το έχω. Με κάτι σκαλοσχέσικε τότε πέρσι που την γύριζα. Πάτε στη Λάμπρου Κατσόνη και Πάροδη, όπως είπα. Κοιτάξτε θέα. Κοιτάξτε θέα Καβάλας. Αλλά περισσότερα παιδιά μου αρέσουν αυτά τα συννεφάκια. Αυτά τα συννεφάκια, παιδιά, πολύ ωραία. Και εδώ είναι η Αγία Βαρβάρα και το παλιό νοσοκομείο. Παιδιά, αυτό το σπίτι χρόνια το βλέπω έτσι, ασουβάντιστο, ακατοίκητο. Ακατοίκητο. Πω. Και πώς πήγα να βάλω φελιζόλα ανάμεσα στα κάγκελα να είναι χτιστά. Ωραία. Ας το δούμε και εδώ. Πώς είναι. Παιδιά, κάποιος τα έκανε σπίτι εδώ πέρα και τελικά
Δεν του βγήκε. Την μπαλκόνια. Και ωραία θέα έχει από εδώ πέρα. Ο τύπος. Ωραία θέα. Ωραία θέα θα έχει αυτό το σπίτι. Τώρα επειδή είναι πάνω στη γωνία, δεν ξέρω, απαγορεύεται στην Παναγία να χτίσεις μεζονέτες, ορόφους, τι να πω. Να, και άλλη μια θέα από εδώ πέρα. Και αυτή την πάροδο, παιδιά, που την έχω. Την έχω. Και αυτή την πάροδο και την άλλη από εκεί. Λάμπρο κατσόνι και πάροδι, που πατήστε. Λάμπρο κατσόνι, πάροδι. Λάμπρο κατσόνι είναι εδώ. Αυτά τα σκαλάκια από εδώ ανεβαίνουν. Και από εδώ και αυτά ανεβαίνουν. Αχ, αυτά τα μάτια σου, αχ, αυτά τα μάτια σου, είναι. Μαρία, Μαρία, αχ, αυτά τα μάτια σου. Ωραία, τέλεια, ωραία. Εικόνα της καβάλας, πω. Και η σπασμένη γέφυρα. Να τη βάλω αυτή, έχει thumbnail. Κάνει ένα σίγμα, να έχει κι άλλο σίγμα η καβάλα. Να, κι άλλο σίγμα εδώ πέρα. Πόσα σίγμα έχει, ένα είναι πάνω στη δεξαμενή. Το άλλο είναι γρανίτης, γρανίτης η καβάλα. Πάνω σε γρανίτη χτισμένη καβάλα, παιδιά, πάνω σε γρανίτη. Το άλλο το σίγμα είναι στον οδό Σαπέων. Και εδώ πέρα έχει ένα, δύο, τρία σίγμα ακόμα, μικρά. Σκαλάκια. Σκαλάκια και απολαύστε λίγο θέα. Πολύ ωραίο. Τα ναυπηγεία. Θα τα γυρίσω, παιδιά, ένα πρωινό. Θα γυρίσω όλα τα ναυπηγεία. Αλλά να μην έχει 33 βαθμούς όπως σήμερα. 33-31. Πόσο έχει σήμερα. Πολλούς. Αποδέξει καλά. Κοίτα, άμα ήταν, θα ανέβαινα από εδώ πέρα και να έβγαινα πάνω στον οδό Αθεμίου. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε από εδώ. Εδώ σαν Θεμείο, κοιτάξτε. Δες εδώ, κοίτα. Αυτό φουσκώνει, δες εδώ. Πω. Δες εδώ. Φουσκώνει προς τα έξω, άμα δείτε. Τώρα θα πάμε από εκεί. Τι ωραία πρασινάδα. Να απολαύσουμε λίγο μια τελευταία ματιά και πάμε να γυρίσουμε την οδό Θεμείο. Ωραία. Παιδιά, ο χάρτης της Google γράφει Θεμείο ότι είναι αυτή. Ενώ πραγματικά είναι η Λάμπρου Κατσόνη, όπως λέει. Ωραία. Εδώ πέρα. Δηλαδή, μέχρι εδώ τη λέει Λάμπρου Κατσόνη. Δηλαδή, αυτά τα ζιγζάκ τα λέει Λάμπρου Κατσόνη και από εδώ το λέει Ανθεμίου. Συγγνώμη. Ανθεμίου λέει και αυτό, συγγνώμη. Ο χάρτης λέει Ανθεμίου, όλα τα ζιγζάκ, τα σίγμα. Έτσι λέει ο χάρτης. Ανθεμίου το λέει. Ενώ είναι Λάμπρου Κατσόνη. Και πάμε τώρα την οδό Ανθεμίου. Και από εκεί κάπου πάει εκεί πέρα, στα στενάκια. Αυτή είναι η πύλη του κάστρου, του εξωτερικού τείχους, όχι του εσωτερικού. Όχι του κυρίου Σκάστρου. Λοιπόν, από εδώ είναι η οδός Ισιδώρου πάει. Θα την πάμε. Α, πάει και Κάστρο από εδώ, να ξέρετε. Κάστρο πάει από εδώ. Πιο σύντομα. Αλλά από εδώ πάει, κάνει κύκλο. Από εδώ πρέπει να ανεβούμε στην οδό Φιδίου κτλ. Τι ωραία σπιτάκια, τι ωραίες αυλές. Τα σπίτια. Εκεί βγήκαμε από την πύλη στην οδό Αθεμίου. Από εδώ είναι πάροδος. Κάτι είναι, ναι. Είναι πάροδος, νομίζω, Αθεμίου. Και κατεβαίνει στον Ιαννού. Παιδιά, ας καταγράψουμε και το παλιό αυτό το σπίτι. Εδώ. Ναι. Ας το καταγράψουμε και αυτό, να το έχουμε. Ωραία. Να βγούμε τσίκο από εδώ, να βγούμε. Από εδώ πήγα, όχι από εδώ. Από εδώ. Πήγα έτσι και γύρισα έτσι. Ωραία, συνεχίζουμε την οδό Ανθεμίου. Οδός Ανθεμίου. Δύο καμινάδες και το φως.
πάροδος οδός Ανθεμίου. Πάροδος, όπως είπαμε, που κατεβαίνει στην Ιαννού. Την Ανθεμίου, παιδιά, πρώτη φορά τη γυρίζω στην Ανθεμίου. Ανθεμίου, πάροδος στην Ιαννού. Την Ανθεμίου και κατεβαίνω τώρα μέχρι την... να βρούμε την οδό στην Ιαννού. Εδώ, παιδιά, έχουν φαγωθεί οι πλάκες. Και σκαλά και κάπου βγάζει εδώ, παλιό σπίτι. Παλιό σπίτι και από εδώ. Ναι, ναι. Θα πρέπει να τα γυρίσω. Τώρα, αν δεν μπορέσω σήμερα, αύριο τότε. Σκαλάκια πάροδο, ναι, ναι, ναι. Από εδώ βγάζει. Βγάζει και συνεχίζει κάτω για Στουνιανού. Και άλλη πάροδο δηλαδή. Ωραία. Και από εδώ ίσως τάκ τάκ ανεβαίνει και κάπου κάπου. Και από εδώ. Και από εκεί και η θάλασσα. Και τα σπίτια, ωραία. Συνεχίζουμε εδώ, Ανθεμίου. Ανθεμίου και συνεχίζει πέρα η Ανθεμίου. Ω, κοιτάξτε εδώ. Α, καβάλα λέει, καβάλα, καβάλα, απίστευτο. Απίστευτο, θα σου πείτε, καβάλα. Για κοιτάξτε, καβάλα και αυτό το σπίτι γκρεμίστηκε σίγουρα, σίγουρα. Να, δεν είμαστε εδώ πέρα να το πάρουμε. Αν έπαιρνα την Ανθεμίου, παιδιά, νωρίτερα, θα το είχα αυτό το σπίτι. Και κρίμα. Ή ό,τι χαλάσματα, ό,τι είχε. Κοίτα, εδώ ήταν σίγουρο σπίτι. Αν τη γύριζα, παιδιά, την Ανθεμίου από τότε που άρχισα το κανάλι μου, ξέρεις, από Βέσπα, θα το είχα αυτό το σπίτι. Τέλος πάντων, από εδώ κατεβαίνει ο οδός Ιουστινιανού, κάτω. Και έχουμε και καράβια στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας. Εκεί. Λοιπόν, κρίμα, παιδιά, που δεν έχω αυτό το σπίτι εδώ πέρα. Κρίμα, κρίμα. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ. Λέει Old Town Traditional Residence. Ανθεμίου, Ανθεμίου 37. Να το Old Town Traditional Residence. Παλιά πόλη, παραδοσιακή κατοικία. Residence είναι κατοικία στα αγγλικά. Εδώ. Τσαποστάζουν εδώ πέρα αυτοί που έχουν σκοπό να ανεβούν παραπάνω. Όταν εδώ πέρα είναι η στάση για το τρενάκι. Το τρενάκι εδώ κάνει στάση, παιδιά. Κάνει στάση. Και εδώ πάροδος, κοίτα. Πάροδος, Και φρούριο. Και από εδώ πάει φρούριο. Κατάλαβα. Ωραία. Θα τα γυρίσω. Φρούριο και Ανθεμίου. Φρούριο και Ανθεμίου. Λοιπόν, όποιοι οδοί έχουν παραδοσιακά σπίτια ή ιστορικά μνημεία, είναι με καφέ η πινακίδα. Ανθεμίου, όπως είναι Πιπίνου κάτω, τα λοιπά, ή Ορολογητών. Ωραία. Η Στουνιανού είναι αυτή. Από εδώ κατεβαίνει το τρενάκι και από εδώ πάει η Ανθεμίου που πάει μέχρι την πύλη. Λοιπόν, η Ανθεμίου όμως, να ξέρετε, συνεχίζει. Συνεχίζει από εδώ πέρα. Η Ανθεμίου συνεχίζει. Θεία. Θεία Ανθεμίου. Δεν θα πηγαίνει, έπλα καπλάκι. Και ταξί, δες. Από εκεί πάει για το κέντρο, από εκεί δεν πάει, είναι αδιέξοδο. Από εκεί πρέπει να επιστρέψεις πάλι πίσω. Εδώ. Στο αρε Black & Decker, Ντέγκερ Μέγκερ που έλεγε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου το Black & Decker το έλεγε Ντέγκερ Μέγκερ. Αλλά δεν ήταν Black & Decker, ήταν τέτοιο, όπως το λένε. Κουμπερσέρ. Οδός Ανθεμίου. Κοιτάξτε. Δες, πολύ ωραίο εδώ, ε. Τάκ, και να δούμε. Και μια γάτα. Έλα, έλα. Αυτή είναι η γάτα της οδού Ανθεμίου. Κάτω από αυτό το παλιό σπίτι. Υπέροχο, παιδιά. Υπέροχο, υπέροχο σπίτι με γλαστράκια στην οδό Ανθεμίου. Λοιπόν, οδός Ανθεμίου. Εδώ. Α, παιδιά, αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Τόσα χρόνια στην Καβάλα, αυτό το βλέπω πρώτη φορά. Τι είναι, κάτι μουσουλμανικό είναι, κάτι... Κάτι είναι, κάτι είναι. Χαμάμ, τίποτα. Χαμάμ, Λες εδώ. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Και πορτίτσα. Και πορτίτσα και κατεβαίνει κάτω από εδώ. Να το. Κάτι είναι εδώ πέρα. Κάτι ιστορικό. Ωραία. Αυτή έχει ένα αυτή.
κάτι. Ένα αυτή έχει. Όχι, πεσμένο είναι το αυτή. Έλα ρε. Το αυτάκι σου. Να μην τις χαϊδεύετε τις γάτες παιδιά στα αυτιά, γιατί πέφτουν σαν τα λυκόσκυλα. Τα λυκόσκυλα ξέρετε ότι απαγορεύεται να τα χαϊδεύεις στα αυτιά. Ανθεμίου 22. Παιδιά, πολύ ωραίο εδώ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Καραβάκι, ψαράκια, ωραία. Και κοχύλια, πω. Τέλεια, πολύ ωραία. Και βουκαμβίλια, πολύ ωραίο σπίτι αυτό. Τέλειο. Ανθεμίου 25, τέλειο. Από τα καλύτερα σπίτια εδώ της οδού Ανθεμίου. Παιδιά, υπάρχει ένα σύριαλ, θυμάστε, οδός Ανθεμίου, στην κρατική τηλεόραση, αν θυμάστε παλιά. Το θυμάστε? Κοιτάω, παλιό. Παλιά πόρτα. Οδός Ανθεμίου. Και μπλε λουλουδάκια. Να το. Παιδιά, κοίτα, τι παλιό σπίτι εδώ πέρα έχουμε. Τι ωραίο. Τι ωραία βλίτσα. Βεράντα, βεραντούλα. Ωραία, και τα παλιά σπίτια εδώ πέρα. Στην οδό Ανθεμίου. Και ο Τηλιβεράς. Να, η γάτα με τον αυτή μας ακολουθεί. Από εδώ ανεβαίνει Φιδίου. Φιδίου και Σιδώρου ανεβαίνει. Για κάστρο. Ωραία. Και υπάρχει ένα σύριαλ, παιδιά, που λέγεται οδός Ανθεμίου. Αν βρω την πινακίδα θα στη βάλω, νομίζω. Πάπα, τέλειο. Εδώ. Από πού ξεφυτρώνει αυτός ο Κισός, τι είναι. Και από εδώ, παιδιά, κατεβαίνει οδός Βυζαντίου, κάτω. Βυζαντίου. Και πάρω τη δέση, τάκ. Καβάλα. Τι, πάροδος Ανθεμίου και Βυζαντίου. Παιδιά, αυτούς τους παρόδους δεν τους γύρισα. Είναι μέσα στα πλάνα μου. Κοιτάξτε εδώ πέρα, κοιτάξτε. Παλιό κτίριο. Και αρχεία, τι έχουμε εδώ πέρα. Παλιά. Τέλος πάντων, Ανθεμίου συνεχίζουμε. Τα σπίτια. Και εκεί κάτι έχει. Και εκεί κάτι ιστορικό. Εκεί κάτι ιστορικό, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Και εδώ κάτι ιστορικό. Οδός Φιδίου. Ωραία. Παιδιά, οδός Φιδίου είναι να αρχίζει από εδώ. Εκεί που πήγε ο Γλάρος. Ο Γλάρος. Και η γάτα ύπνων ελαφρύ. Παιδιά, οδός Φιδίου για κάστρο πάει από εδώ πέρα και Ανθεμίου είναι αυτή. Ανθεμίου και Φιδίου. Και Φιδίου. Συνεχίζουμε την οδό Ανθεμίου. Παιδιά, πολύ ωραίο οδός η Ανθεμίου, εδώ στην Παναγία. Ωραία, από εκεί ανεβαίνει Φιδίου και από εκεί πάει Ανθεμίου. Πολύ ωραίο οδός η Φιδίου που έχει πολλά σπίτια με λουλούδια, με άνθη. Να το, παιδιά. Κοιτάξτε, θα το κάνουμε έτσι. Τι ωραίο, ε. Είναι κανείς, όχι, ακατοίκητο. Ακατοίκητο. Ωραία. Οδός Ανθεμίου. Και εδώ. Να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, παιδιά. Εγγραφή στο κανάλι μου, εδώ. Subscribe. Από την οδό Ανθεμίου σας λέω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάτω δεξιά, κοιτάξτε. Κάτω δεξιά, subscribe στο κανάλι μου, κάτω δεξιά, μπράβο. Και σας ευχαριστώ πολύ και δείτε και τα υπόλοιπα βιντεάκι μου. Έχω φτάσει πάνω από το 80% της πόλης, Street View. Και τους δρόμους και τους παρόδους και τα διέξοδα και τα σκαλάκια. Καλύτερο από την Google Earth. Και ετοιμάζω μία λίστα αλφαβητικά. Όλες οι οδοί κάθε εδώ στο γράμμα της και από κάτω το link στο YouTube. Ωραία, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, subscribe και συνεχίζουμε την οδό Ανθεμίου. Πάμε. Σκαλάκια. Εδώ πέρα δηλαδή είναι για τραπεζάκια. Θες και φωτάκια εδώ το δέντρο. Θες τι το κάνανε το δέντρο. Πολύ ωραίο. Απαγορεύεται εδώ στο εργοτάξιο. Ωραία. Συνεχίζουμε. Κοχύλια και εδώ, ε. Κοχύλια. Έλα. Μέχρι πέρα.
Αυτό, παιδιά, χρόνια περνάω και το βλέπω ασουβάδιστο. Χρόνια. Και αυτό το παλιό το σπίτι εδώ πέρα, κοιτάξτε. Και αυτό και αυτό. Ωραία. Και το παρκάκι εδώ πέρα, στην οδό Ανθεμίου. Που μπορεί να αρχίσει το επόμενο βιντεάκι με το παρκάκι, να βαρύνω ή να πάω φιδίου. Λοιπόν, η Ανθεμίου τελειώνει εκεί πέρα, τώρα σε λίγο την τελειώνουμε. Κοιτάξτε αυτή την υπέροχη φωτογραφία, παιδιά, αυτή την έχω φωτογραφία και με τη Zenith, την παλιά μου φωτογραφική μηχανή. 2, 4, 5 και 1,6. 1,6 καμινάδες. Ωραία, εδώ να βαρύνω. Μία και δύο. Αυτή είναι οι γάτες της οδού Ναυαρίνου. Ωραία, συνεχίζουμε. Παιδιά, αυτές οι καμινάδες, πάμε να δούμε από ποιο κτίσμα είναι. Είναι δίπλα από την παλιά μουσική. Και συνεχίζουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Πάμε να δούμε την παλιά μουσική και αυτός πάει για φρούριο. Δεν πάει για φρούριο, παιδιά. Εδώ έχει ένα παράκι, Όχρα λέγεται. Όχρα, από εδώ είναι η οδός Μεχμέταλλη, όπως λέει εκεί. Όχρα λέγεται. Και αυτή η γάτα είναι εδώ πέρα. Είναι η Όχρα γάτα. Ευχαριστώ για την εγγραφή στο κανάλι μου, εδώ στο Όχρα Καφέ. Εδώ στο Όχρα Καφές Coffee and Drinks. Λοιπόν, από εκείνο εδώ Βυζαντίου πάει και η Μεχμέταλλη συνεχίζει. Το έχω, παιδιά, το έχω. Πατήστε Καβαλαχολίδης και τις οδούς αυτούς. Μπράβο. Εδώ είναι η παλιά μουσική. Ανεβαίνουμε από εδώ. Α, λες, μια παλιά βρύση, ε. Πού πάει από εδώ. Πρώτη φορά πάω από εδώ. Α, για να δούμε. Για να δούμε, παιδιά, πρώτη φορά πάω από εδώ. Δεν ξέρω τι έχει πορτίτσα. Τακ. Και πού βγάζει. Α, μάλιστα. Α, στα αρχαία κάτω. Για πάμε να δούμε. Α, αδιέξοδο. Αλλά εδώ βγάζει στα αρχαία, παιδιά. Δεν το ξέρω τι στέλνει εδώ στα αρχαία. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Έχω δει, παιδιά. Α, τέλεια. Δες εικόνα. Πω. Παλιά μουσική. Ξέρεις τι, ίσως να κάνω ένα βιντεάκι μόνο για την παλιά μουσική. Ίσως να το κάνω, ναι. Παιδιά, έχω δει έργα επί Σιμιτσί, νομίζω. Κάτι είχαν κάνει εδώ πέρα, κάτι είχαν περιορίσει αυτό. Κάτι τέτοιο. Και τώρα, παιδιά, πρώτη φορά είμαι εδώ στα έργα. Εδώ. Πρώτη φορά. Παλιά τύχη, εδώ δίπλα στην παλιά μουσική, ε. Πρώτη φορά είμαι από κάτω. Πατήστε Καβαλαχολίδης και
βιντεάκια μου παλιότερα και δείτε, παιδιά, και άλλα σημεία της Καβάλας που δεν πήγατε ποτέ. Πατήστε, πατήστε. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Λοιπόν, από εδώ κατέβηκα, απίστευτο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να κατεβεί εδώ, πρέπει να πάει από εκείνη την πορτίτσα δίπλα στη βρύση. Ωραία, πάμε τώρα να κλείσουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Εδώ από την οδό Μεχμέτ Αλί, Μοχάμετ Αλί. Να το, παιδιά, απίστευτο, κοιτά. Αυτό ήταν τζαμί παλιά, τζαμί. Δηλαδή, έρχονται οι Τούρκοι και τα βλέπουν. Και από εδώ έχει είσοδο, είσοδο. Δες, σκαλάκια, και από εδώ ανεβαίνει πάνω. Τέλος πάντων, παλιά μουσική είναι εδώ. Ας ανεβούμε λίγο πάνω να δούμε, μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Όχι μέχρι πάνω, παιδιά, ήθελα να κάνω άλλο βιντεάκι με όλο το κτίσμα. Να το εδώ πέρα. Λοιπόν, το κάστρο εδώ πέρα είναι η νότια πλευρά του κάστρου. Εδώ πέρα, και εδώ σε Ανθεμίου είναι εδώ, τελειώνει. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε την οδό Ανθεμίου. Α, και εδώ έχει πόρτα. Πόρτα, και κατεβαίνω αυτά τα σκαλάκια έτσι. Πάμε και να τα κατεβούμε. Έχει πορτίτσα από εδώ. Ας την κλείσουμε να μην μπουν άλλοι, ξέρω εγώ, για ασφάλεια. Σκαλάκια. Από εδώ πάει, όχι. Από εδώ που ήρθαμε. Παλιά βρύση. Ένα δέντρο σαν τσουρέκι. Αυτό είναι το δέντρο σαν τσουρέκι. Λοιπόν, από εκεί ανεβήκαμε έτσι. Έτσι και πήγαμε πίσω από την παλιά μουσική. Ωραία, αυτό είναι το κτίριο της παλιάς μουσικής. Αυτή είναι οδός Ανθεμίου. Όπως είπαμε, Μεχμέτ Αλί και Ανθεμίου ανεβαίνει ο κόσμος και μετά πάει Φιδίου και Σιδώρου για να ανεβεί στο κάστρο. Από εκεί που λέει Φρούριο. Εντάξει, ωραία. Πάμε να σας δείξω τώρα τον ήλιο και για τις δύο περιουσίες του έθνους σας, παιδιά. Να ανεβώ λίγο από εδώ. Άντε, ας ανεβώ και κατεβαίνω από εκεί. Πράγματα που δεν είναι εδώ. Είδατε στην Καβάλα, και εδώ είναι ο σύλλογος ο εξοριστικός, το κάστρο της Παναγίας. Ωραία, δευτέριο συλλόγου. Ωραία, έχω δει, παιδιά, στο Κοσμόπολης Φεστιβάλ, εδώ πέρα κάτι είχαν παίξει κινηματογράφο τώρα. Κάτι είχαν παίξει πολύ καιρό. Λοιπόν, πάνω από αυτή την εξέδρα, παιδιά, και ακόμα μία βρύση εδώ στην Καβάλα, ακόμα μία βρύση. Παιδιά, η Καβάλα έχει πολλές βρύσεις, θα κάνω ένα βιντεάκι μόνο με τις βρύσεις της Καβάλας. Λοιπόν, και εδώ από το Χαλίλ Μπέι, πώς το λένε, Χαλίλ Μπέι, παλιά μουσική, εδώ σας δείχνω τα δύο βιντεάκια με την περιουσία του έθνους των Ελλήνων, παιδιά. Με την περιουσία του έθνους των Ελλήνων που είναι τεράστια. Από εδώ πάει και το ρουτσάκι για να πάει στην πόρτα. Ωραία. Εδώ πέρα έχω δει θερινό κινηματογράφο από το Κοσμόπολης. Μια ταινία είχαν παίξει, δεν θυμάμαι. Και εδώ ήταν γεμάτο καρέκλες, παιδιά. Παιδιά, το 2009, 18, 18, 19, κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, δες τα δύο βιντεάκια τώρα. Τα 600 δις πρώτα και τα 2,33 για τους Δήμους, ένα νέο σχέδιο μας για την Ελλάδα. Δες τα βιντεάκια τώρα και μην χάσεις την περιουσία σου σε όλα μου τα βίντεο. Δες όλα μου τα βίντεο και δες τις περιουσίες σου. Πρώτα, η Ανατολή, 2 τα 600 δις, 2,33 για τους Δήμους, 6 φορές το χρόνο μας νέο σχέδιο μας για την Ελλάδα και 100 δις για το ΤΑΦ και ΣΥΓΜΑ για να πάρουμε όλες τις τράπεζες του έθνους των Ελλήνων. Δες, αυτές έδειξα τις περιουσίες σου, δες και τα δύο βιντεάκια. Πρώτα, όπως είπαμε, τα 600 δις και δεύτερον, το 2,33 για τους Δήμους. Δες τα βιντεάκια τώρα! Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμις Ωρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Ωρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Ωρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης.
Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Ώρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Ώρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μια φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Ώρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Ώρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Ώρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Ώρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμις Ώρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμις Ώρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμις Ώρας, δυνάμια μετακλήτου πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς
και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο, καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμις Σόρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξοδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμις Σόρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των δύο όρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αντωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμι Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν δύο τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί, θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει, κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η αυτόση γίνεται αφόπλακα για αυτούς. Η σημερινή αυτόση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Γιατί δεν τα πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνατε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την έτσι, Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, επίσης, αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα βάνη. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της Γαίας. Η μόνη λύση. Τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμι Σόρα σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. Μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμι Σόρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την ομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμι Σόρα, μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή
ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμης Όρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννης Τουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, Πρόεδρο της Αμερικής, στον Αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, Πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα με ποσό που ανέρχεται στα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αρτέμης Όρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης.